Με άδεια από τις φυλακές ο καταδικαστής 11 φορές ισόβια δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας. Άνετος, φρεσκοξυρισμένος, με το σακάκι στο νόμο, ελεύθερος για 2 μέρες ο Λουκάς στις 17 Νοέμβρη. Η υποδοχή ήρωα από αλληλέγγυους και αριστερούς κατσαπλιάδες για τον αριστερό χειραψυχρό εκτελεστή με το 45. Καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στην ενέργεια της κατοχικής κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Νέο σοκ για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες. Έρχεται για μία ακόμα φορά γερό ψαλίδι στους μισούς των στελεχών. Μέχρι 225 ευρώ το μήνα η νέα μείωση για όσους εισήλθαν στην υπηρεσία πριν το 1993, το δώρο του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου. Με αναδρομική ισχύ για το 2017, από 1η Ιανουαρίου του 18 η έναρξη. Μέχρι 450 ευρώ το μήνα οι απώλειες μέσα στο επόμενο έτος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράνομη οπλοχρησία από τον εισαγγελέα κατά του 58χρονου δολοφόνου της Δώρας Έμπερη. Κατακρεούργησε την 32χρονη εφοριακό για 5 ευρώ ο εμπόρος και χρήση ναρκωτικών Εσατζιάν Σωροπίδης. Κυκλοφορούσε ελεύθερος έχοντας 12 χρόνια φυλακή με τον ευεργετικό νόμο Παρασκευόπουλο, παρανοϊκός δολοφόνος. Με εντολή της Αγγελίας Αθηνών, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του μανιακού δολοφόνου. Σε φυλακή για πρόσφυγες και λαθρομετανάστες μετέτρεψαν τη Λέσβο. Ασφιχτική η κατάσταση στο νησί. Πλησιάζουν τις 10.000 οι λαθρομουσουλμάνοι. Καταγγέλει για αδιαφορία και εξαπάτηση την κυβέρνηση των πολιτικών απαταιώνων ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαλινός. Έτοιμοι να ξεσηκωθούν οι κάτοικοι. Ανεπιθύμητο στο νησί ο Γιάννης Μουζάλας. Και αναπάντητα τα σοβαρά ανοιχτά ζητήματα για τη συμφωνία της πόλης πυρομαχικών Σαουδική Αραβία από τον Πάνο Καμένο. Τακτικός επισκέπτης από τον Αύγουστο του 2016 στο Πεντάγωνο, ο Μεσάζων Βασίλης Παπαδόπουλος. Στη Βουλή καλείται για εξηγήσεις ο Υπουργός Άμυνας. Στον εισαγγελέα του στρατοδικείου και στον Άριο Πάγο, μετά την αναφορά, καταγγελία βόβα του ταξίαρχου διευθυντού κ. Ζιβάσεων, η σκοτεινή και με πολλά ερωτηματικά συμφωνία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η βράδυ, 9 Νοεμβρίου. Και αν ένας απλός Έλληνας πολίτης, από όλους τους τσακισμένους πλέον πολίτες αυτής εδώ της χώρας, από σας, κύριοι πολιτικοί, έρχονταν εδώ και θέλατε την άποψή του, την απλή του γνώμη, την καθαρή του όμως και την αληθινή του άποψη, για αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και σήμερα βέβαια, και στη Βουλή αλλά και εκτός Βουλής, τότε θα καταλαβαίνατε πόσο λίγοι είσαστε και για ποιο λόγο πραγματικά έχουν γυρίσει οι νέοι αλλά και γενικά οι Έλληνες πολίτες στην πλάτη σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Σήμερα κυρίες και κύριοι, 3 πραγματάκια για να καταλάβετε, έτσι θα ξεκινήσω απλά, πόσο πολύ η κοροϊδία έχει περισσέψει από όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μεγαλύτερος και ο σκληρότερος δολοφόνος της μεταπολιτικής Ελλάδος, ο αριστερόχειρας της 17 Νοέμβρη, ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας, το πιο σκληρό πιστόλι της 17 Νοέμβρη, το 45, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, αλήθεια, πού είναι αυτό, εξήλθε με 48 ώρια άδεια μετά από απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών για να πάει να σφίξει, λέει, στην αγκαλιά του την οικογένειά του, δικαίωμά του βεβαίως, και να δει τι θα κάνει με τα μελίσια του. Χθες ένας άλλος αποφυλακιστής, ο Εσαρλιάν Σωροπίδης, έσφαξε με 14 μαχαιριές μια νέα κοπέλα. Και μάλιστα πάνω από έναν τάφο, όπου αυτή η κοπέλα έκλαιγε έναν παιδικό της φίλο. Πριν από λίγες μέρες, μια ομάδα δολοφόνων, εγκληματιών, κακοποιών, είχαν βγει από τις φυλακές και διέπραταν πάλι ληστείες και σιδέρωναν συγχρόνως τα θύματά τους. Τη Γριούλα, τη γιαγιάκα μας, τη γιαγιά τους, τη μητέρα τους. Και πριν από λίγο καιρό
ένας άλλος ή δύο άλλοι δολοφόνοι είχαν βγει πάλι από τις φυλακές και σκότωσαν τον Ζαφυρόπουλο, έναν έγκριτο νομικό. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, πιστεύετε ότι σας δίνουν την αίσθηση, δίνουν την αίσθηση στο ελληνικό λαό ότι έχουν πολιτικό σύστημα σοβαρό? Όχι βέβαια. Και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ουρλιάζετε σήμερα για την υπό όρους, αυστηρούς όρους, αποφυλάκηση για 2 μέρες του Κουφοντίνα? Γνωρίζατε πολύ καλά, εάν η κυβέρνηση των αριστερών κατσαπλιάδων αναλάβει την εξουσία, με τη συνεργασία δοσύλλογων προδοτών των ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι πολύ εύκολο να κάνει αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Αυτά τα γνωρίζατε. Εσείς όταν είσαστε κυβέρνηση τόσα χρόνια, γιατί δεν κάνατε μια τροπολογία αυτού του νόμου? Αφού κάνατε μια τροπολογία σε ένα νόμο για τις φυλακές τύπου Γ, τις οποίες η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν τις ήθελε και τις κατήργησε. Για 18 χρόνια και μετά αναζητάει άδεια κάποιος εγκληματίας και δι τρομοκράτης. Άρα λοιπόν, εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν έχετε ευθύνη καμία? Δεν έχετε ευθύνη καμία. Θα τα πούμε σήμερα αναλυτικά. Έχουμε να σας πούμε πολλά. Κύριε Καμένε, είχατε δώσει το λόγο σας ότι η ενενεργία στρατιωτική, και δεν μιλάω μόνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά επειδή είσαστε εσείς ο προϊστάμενός τους, αλλά μιλάω και για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, μιλάω για τους πυροσβέστες, μιλάω για τους λιμενικούς, για όλους αυτούς δηλαδή που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους για να είμαστε εμείς σήμερα να περνάμε καλά, τους κόβεται μέχρι 225 ευρώ το μήνα με το νόμο, με το καινούργιο μισθολόγιο που φτιάξατε το Σεπτέμβριο που πέρασε. Πολύ καλά. Δεν θα κόβουμε όμως μισθούς. Καθόλου. Όμως, έλαντε που αναδρομικά θα κοπούνε και μάλιστα από 1η-1η-18 θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την αναδρομικότητα του νόμου. Οπότε 225 και 225, κοντά 500 ευρώ το μήνα θα λείπουν από την τσέπη του κάθε στελέχους όλων αυτών που είπα τώρα. Να καλησπερίσω τη Σοφία την Παραδείση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Και όντως, να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι πάρα πολύ περίεργο έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και οι εξελίξεις και το κεντρικό θέμα της ημέρας που είναι ουσιαστικά η άδεια που δόθηκε στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και εγώ αναρωτιέμαι αν σε αυτή την Ελλάδα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, ικανοποιήσαμε όλα τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των πολιτών και το μόνο θέμα που μας έμεινε ήταν να δώσουμε άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Που να σας πω ότι είναι η πρώτη άδεια που παίρνει ο κύριος Κουφοντίνας. Το εξής έχει δικαίωμα να λαμβάνει άδεια κάθε 60 μέρες. Βεβαίως. Εντάξει, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Επίσης θέλω να σας τονίσω πριν να ανοίξουμε το ρεπορτάζ, μου προκαλεί αν θέλετε καχυποψία το γεγονός ότι πριν από 2 μέρες ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ότι ήταν περίεργος και έκτακτος ο νόμος μου και πρέπει να καταργηθεί. Ο κύριος Κοντονής επίσης λέει ότι ήταν έκτακτος και σας δίνει την υπόσχεση ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Τσίπρας μιλάει για τις εκλογές που θα έρθουν την άνοιξη του 2018, δεν αναφέρεται πλέον στο 2019. Και ακριβώς τις πρώτες πρωινές ώρες βλέπουμε την είδηση ότι ο Κουφοντίνας πήρε την άδεια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι και τόσο τυχαία. Γιατί αν παρατηρήσουμε, όπως ανέφερες και εσύ τον νόμο, θα διαπιστώσουμε ο νόμος Παρασκευόπουλος αφήνει κάποια παραθυράκια. Αυτά τα παραθυράκια είναι που αξιοποίησε και εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του κύριου Κουφοντίνα. Αυτά τα παραθυράκια είναι που άφησε, όπως είπες και εσύ, και η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κουφοντίνας τώρα απολαμβάνει τις ώρες ηρεμίες του στο σπίτι του. Που κακώς τις απολαμβάνει. Όπως το είπε, Σοφία, ο κάθε νόμος έχει τα παραθυράκια του. Και ο προηγούμενος νόμος. Τα κενά που άφησε, αν θέλει, ναι. Και ο νόμος Παρασκευόπουλου για τις αποφυλακίσεις έχουν τα κενά τους. Έκανε. Άρα λοιπόν δεν ευθύνεται το πολιτικό σύστημα γι' αυτό. Ποιος ευθύνεται? Ναι, αυτή τη στιγμή όμως εγώ θέλω να εστιάσουμε στο γεγονός ότι είναι ό,τι πιο τραγικό μπορούσε να συμβεί για τη δημοκρατία η άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα. Δηλαδή, εκεί που γίνονται τόσες εισηγήσεις, τόσες έρευνες, τόσες συζητήσεις σε παγκόσμιο φαινόμενο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλετε, για το θέμα της τρομοκρατίας, εμείς ως Ελλάδα δώσαμε άδεια
στον εκπρόσωπο, αν θέλετε, της τρομοκρατίας, στον επικεφαλή της τρομοκρατίας, στον ιδεολόγο της τρομοκρατίας. Όλα αυτά όμως είναι το κεφάλαιο της τρομοκρατίας. Εγώ δεν ξέρω, Σοφία μου, και θα πω και την καλησπέρα μου και στον Σπύρο το Σταθάκη. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καλησπέρα, αλλά θέλω να πω εδώ για τον Κουφοντίνα. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θα πω μετά. Βεβαίως, αλίμον. Έχουμε να μιλήσουμε αρκετά. Λοιπόν, νόμος 4274-2014, άρθρο 54. Στους κρατούμενους σε καταστήματα κράτησης τύπου Γ ή σε αυτοτελήτηματα Γ τύπου δεν χορηγούνται άδειες. Άρθρο 55. Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί. Ξαναπέστε αυτό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τύπου Γ ήταν αυτό. Νόμος 2014. 4274-2014. Άρθρο 54. Στους κρατούμενους σε καταστήματα τύπου Γ, να το πω απλά, δεν χορηγούνται άδειες. Άρα αυτά καταργήθηκαν. Άρθρο 55. Με στον ίδιο νόμο, έτσι, το 14. Δένδια είναι αυτός ο νόμος, δεν ξέρουμε. Έχεις δίκιο, Τόνι. Λοιπόν, άρθρο 55, το αμέσως επόμενο. Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις για βαρύτατα αδικήματα πούχου ανθρωποκτονίες, 299 ποινικός κώδικας, ακόμη κι αν δεν μεταταγούν σε φυλακές τύπου Γ, λόγω καλής συμπεριφοράς μέσα στα φροσοφρονιστικά καταστήματα, θα μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση αδείας έχοντας εκτίσει τουλάχιστον 18 χρόνια φυλακή. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο Σπύρος. Ακόμα και αν δεν πάνε στους τύπου Γ. Αυτή είναι η τροπολογία του νόμου Δένδια το 2014. Λοιπόν, νόμος 4322 του 2015. Ο νόμος Παρασκευό. Ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά. Άρθρο 1. Παράγραφος 1. Όλα τα προηγούμενα που είπα καταργούνται. Τι άλλο να προσθέσω. Από τη μια μεριά καταργούνται. Τι πολύ άλλο σωστά, όπως λέει ο Σπύρος Σταθάκης, διότι καταργήθηκαν οι φυλακές τύπου Γ και από την άλλη καταργήθηκε η 18ετία Σοφία. Η 18ετία. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε τη 18ετία, ήθελε το παλιό της 8ετίας. Ναι. Δείτε όμως το πολιτικό παιχνίδι. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι τρεις μέρες ο κ. Παρασκευόπουλος βγήκε και είπε. Όχι, ότι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, καθόλου. Θα καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλος. Καθόλου. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι αμέσως έγινε κινητοποίηση για την τροπολογία. Και είναι τυχαίο ότι σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή πριν κατατεθεί η τροπολογία δόθηκε η πρώτη άδεια στο Κουφοντίνα. Γιατί, τίποτα ξέρετε, δεν ήταν τυχαία. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Όχι, έχει δίκιο, Σοφία. Έχει αλληλουχιά και γονάτα. Άρα λοιπόν το θέμα που έλεγε σήμερα η κυβέρνηση ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης, δεν θα το ακουμπήσουμε, δεν θα το πειράξουμε, αλλά δεν φτύνομαστε εμείς, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η κυβέρνηση και το Μάκαρο Μαξίμου γνώριζαν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ γνώριζαν τι είχε συμβεί τις προηγούμενες μέρες, όλες τις διαδικασίες. Έβαλαν νέο αντισαγγελέα στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Δεν ήταν αυτός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, είναι νέο πρόσωπο. Έβαλαν λοιπόν και κοινωνική λειτουργία και τον διευθυντή, τρία άτομα, να αποφασίσει για την άδεια ενός ανθρώπου που χτυπάει τη δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει με τα αδικήματα και αν πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή να βγει. Ο άνθρωπος χτυπάει το πολίτευμά μας, τη δημοκρατία. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος έχει εξωφρονιστεί. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Έχει εξωφρονιστεί. Έχει μετανιώσει για τις πράξεις. Θα δούμε αυτά. Αλλά γιατί αυτό σημαίνει εξωφρονισμός. Αυτό που συζητήσαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το λεπτό σημείο εκεί που εστιάζεται η κοροϊδία του πολιτικού συστήματος απέναντι στον εαυτό του πρώτα απ' όλα και στην κοινωνία. Δεν μπορεί να βγαίνεις να κλαις γιατί βγήκε ο εγκληματίας Κουφοντίνας με 11 φορές ισόβια, 1.700 τόσες μέρες φυλακή για ένα 48ωρο και να μην έχεις φροντίσει εσύ ο ίδιος με νόμο, αν θέλεις, να μην βγει ποτέ έξω να πεις, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής για τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Θα το θυμούνται όλοι αυτό προφανώς. Άρα λοιπόν, εφόσον έχεις αφήσει τον νόμο εν ισχύ, ο κάθε κρατούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον νόμο και να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, επειδή μίλησες και για τους προηγούμενους. Εάν δεν υπήρχε το απίστευτο φιάσκο της απόδρασης ξηρού, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση θα αλλάζει τον νόμο. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Που είπα, αν δεν υπήρχε το φιάσκο με την απόδραση ξηρού, δεν θα άλλαζε ο νόμος που ανέφερε. Σωστό. Έπρεπε δηλαδή να πάθουν και αυτοί. Το 2014. Και ναι. Επί Νέας Δημοκρατίας δεν είχε πάρει άδεια ένας εξίσου μεγάλος εγκληματίας, ο ξηρός. Τρομοκράτης κι αυτός. Της ίδιας οργάνωσης. Της πρώτης τρομοκρατικής οργάνωσης. Από τη Μεταπολίτευση και μετά. 1973-2002.
Αυτή ήταν η κύρια τρομοκρατική οργάνωση η 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, θέλω να πούμε την καλησπέρα μας στον συνήγορο, στον κύριο Φραγκίσκο Ραγκούση. Κύριε Ραγκούση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε που παρόλο ότι σας βλέπουμε σήμερα και έχετε κουραστεί, διότι σας ζητούν την άποψή σας οι τηλεοπτικοί σταθμοί, εσείς τη δίνετε με ευχαρίστηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Ραγκούση, αυτός ο νόμος είναι τωρινός νόμος ή είναι νόμος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, με την αδειοδότηση εννοώ? Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται επί σειρά ετών και βεβαίως αποτελεί και κεκτημένο δικαίωμα. Οι οποιασδήποτε τροποποιήσεις που αυξήσανε κάποια όρια εκτίσεως ποινής δεν επηρεάζουν το άρθρο 52 και 53 του Σοφρονιστικού Κώδικα, ο οποίος σαν έκτηση ποινής αποτελεί ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και ό,τι υπάρχει ευνοϊκότερο. Άρα ο κύριος Κουφοντίνας βγήκε νόμιμα και πολλές φορές αισθάνομαι μια ανασφάλεια όταν καθηγητέ πανεπιστημίου οι οποίοι χρημάτισαν και υπουργοί βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα. Απλά δυναμητίζουν ένα κλίμα, γιατί ξέρετε, σήμερα δεν δικάζει τη 17 Νοέμβρη. Έρχομαστε και λέμε ένα αυτονόητο, δηλαδή πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος ή όχι. Ερχόμαστε λοιπόν στο ναό της δημοκρατίας που είναι η Βουλή και λέμε κακώς εφαρμόζεται ο νόμος αυτός και ψάχνουν μεταξύ τους να δούνε πότε τον αλλάξανε ή δεν τον αλλάξανε. Κύριε Ραγκούση, αυτός ο νόμος θα μπορούσε να έχει αλλάξει και από πότε ισχύει? Κοιτάξτε, ισχύει δεκαετία και μην πω και παραπάνω. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι 17 Νοέμβρη θεωρείται κατά τα μέλη της, αλλά και με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο δικαστήριο, ότι είναι πολιτική κρατούμενη, δηλαδή διέπραξαν... Καλά, πολιτική, με συγχωρείτε κύριε Ραγκούση μου, αλλά πολιτική κρατούμενη με 11 δολοφονίες και 12 δολοφονίες, δεν υπάρχει πολιτικός κρατούμενος, γιατί στο κάτω-κάτω, και εγώ που είμαι δεξιός, έρχομαι στον κάθε αριστερό, τον σκοτώνω και μετά λέω ιδεολογικά τον σκότωσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολιτική θέση. Αν το σκοτώσετε, θα τιμωρηθείτε με ισόβια. Όπως και ο Κουφοντίνας. Το κίνητρο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μαργαρίτης, εξέχων νομικός που δίκασε τη 17 Νοέμβρη στον πρώτο βαθμό, κατά τη στιγμή της αγόρευσής μου, στράφηκε στον Κουφοντίνα και του είπε: δεν μπορώ να σας θεωρήσω και εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Ας δούμε λοιπόν, ας δούμε πίσω από το αίμα, όπως είπε και ο πρόεδρος κάποτε του Λάος, ότι μη σταματάτε στο αίμα. Αντιμετωπίστε τους τα νοήματα, αντιμετωπίστε τους αυτά που λένε, εξαφανίστε τις ιδέες που μπορούν να εγκαθιδρύσουν τέτοιες πράξεις. Εκείνο όλο το νόημα της δημοκρατίας. Ωραία, και εκεί ωραία, να το δούμε. Ωραία, συμφωνώ. Είναι αυτό και στο νόημα της δημοκρατίας. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι πρέπει να εστιάσουμε και στα κείμενά τους και στα αποσπάσματα από τις προκηρύξεις τους, να ρίξουμε φως σε κάθε γωνιά, αν θέλετε, και να αντιμετωπίσουμε επιτέλους το πρόβλημα αυτό και να τους ακούσουμε. Όταν όμως έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας πολλά στοιχεία και για τις δολοφονίες και για τα χτυπήματα τα δικά τους, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, στο παρελθόν ο Δημήτρης Κουφοντίνας είχε ζητήσει άδεια? Είχε ζητήσει μάλιστα πολλές φορές και απερίπτετο. Με ποια αιτιολογία τότε απερίπτετο? Με την αιτιολογία η οποία για μένα ήταν παράνομη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπήρχε αιτιολογία νόμιμη. Βρίσκαμε κάποια προσχηματικά και την απόλυτα. Ξέρετε, ο κύριος Κουφοντίνας είχε δικαίωμα να θεμελιώσει άδεια στα 8 χρόνια. Περάσανε άλλα 7,5 χρόνια. Άρα δηλαδή σήμερα που του δίνουν 48 ώρες κατ' εφαρμογή πάντα του νόμου, θα έπρεπε να έχει 9 μέρες άδεια, διότι συμπλήρωσε και τα 12 χρόνια, δηλαδή τα 2/5 τα οποία θα ήταν αν είχε μια ποινή. Δηλαδή στα ισόβια, όταν συμπληρώσεις 12 χρόνια,
στα ισόβια, στην ισόβια κάλυψη. Μία φορά ισόβια. Μπορεί να λάβει μέχρι 9 μέρες. Ναι, αλλά μία φορά ισόβια. Μία φορά ισόβια. Τα ισόβια, ναι, όταν έχει κάνει προσμέτρηση. Δηλαδή εδώ μιλάμε για 11 φορές ισόβια. Ναι, είναι το ίδιο, κύριε. Είναι το ίδιο. Είτε είναι, αυτό είναι νομικό θέμα, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά τα νομικά θέματα. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι το θέμα. Μπορεί πάντως και είχε το δικαίωμα εδώ και πριν από 7 χρόνια να το θεμελιώσει. Και εγώ να πω κάτι. Μιλάμε και λέμε για τρομοκρατία. Ωραία. Εάν αυτό θεωρηθεί πολιτικό έγκλημα ή όχι, είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει από το Σύνταγμα, δεν είναι καθιδρύη εγώ και εσείς. Άρα, εάν πρέπει να φτάσουμε σε μια τομή και να πούμε να σταματήσουν όλα αυτά, εγώ προτείνω αμνηστία. Προβλέπετε ναι ή όχι. Υπάρχει κατά το Σύνταγμα ναι ή όχι. Και, τα... και εδώ θα δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μετανοούν ή όχι. Αυτά θα όμως, το δούμε και αυτό. Τα εγκλήματα όμως, κύριε Ραγκούση, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, τα παιδιά τα οποία έχουν μείνει ορφανά, δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε έτσι αυτά τα πράγματα και αυτά τα οποία έχουν ζήσει. Σε έναν άνθρωπο που δεν έχει μετανιώσει και συνεχίζει να μετανιώσει. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μετανιώσει και σήμερα τον είδα. Ο ίδιος δήλωσε επανειλημμένα ότι ο επιχειρησιακός τομέας στις 17 Νοέμβρη έχει τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό. Τελειώσει, δεν έχει μετανιώσει. Ότι θα βγει έξω για να ξαναρχίσει. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Ακούστε. Ακούστε με. Δεν λέμε αυτό. Κύριε Ραγκούση, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα ξανακάνει τα ίδια ο ίδιος ο Κουφοντίνος. Δεν είπα τι να μετανοήσει. Όχι, να μετανοήσει για τα εγκλήματά του και να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του. Έχει ζητήσει στο δικαστήριο για τον Αξαλιάν. Για τους άλλους. Για τον... Εγώ σας μεταφέρω μια προνομική πραγματικότητα. Δεν έχω τίποτα. Ναι, ναι, όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Είστε ένας από τους πιο έγκριτους νομικούς. Γι' αυτό πήραμε και την άποψή σας. Δεν πήραμε. Εγώ αυτό τελευταία. Που θέλω να πω εγώ, κάποτε δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το εφηλιακό κλίμα, δηλαδή σήμερα να λέμε για τους ανθρώπους που χάσανε. Μα δεν δικάζουμε τη 17 Νοέμβρη σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ηθικό το θέμα. Ηθικό είναι το θέμα. Δεν είναι ούτε νομικό. Είναι ηθικό. Αλλά ένας νόμος θα κριθεί για μια περίπτωση μόνο. Για μια περίπτωση, όπως λένε ο νόμος του Παρασκευόπουλου. Δηλαδή βγήκανε 2.000, παρέμεισαν τις διατάξεις αυτές οι 8, άχρηστος ο νόμος. Μέχρι και βγήκε ο Παρασκευόπουλος να απολογηθεί. Γιατί. Μα ο Παρασκευόπουλος είπε πρώτος. Μα ο ίδιος το είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος και ήταν έκτακτος. Ας αλλάξει. Εντάξει, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και μην ανάγκη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που βγήκανε με τον νόμο Παρασκευόπουλου είναι άλλου Θεού παιδιά από αυτούς που δεν θα βγουν τώρα επειδή αποφασίσανε κάποιοι να πάρουν τον νόμο πίσω. Δηλαδή μην παίζουμε με την έκτηση της ποινής. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ποτίσουμε, δεν πρέπει να τους ιδρυματοποιήσουμε, δεν πρέπει να τους κτίσουμε μέσα. Πρέπει να τους δώσουμε την ελπίδα του να ξαναβγούνε και να ζήσουν. Ναι, μην ακυρώνουμε και το συγχρονιστικό σύστημα όμως. Που αφαίρεσε ζωές. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν το λέει, κανείς δεν συντάσσεται. Και ο ανθρώπινος πόνος και το μένος είναι και αυτά ανθρώπινα στοιχεία της ύπαρξης. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή πόνος αυτών που χάσανε τους ανθρώπους τους. Μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είναι η λύση η ένωμη τάξη να λειτουργεί εκδικητικά. Η ένωμη τάξη... Και ο Σάββας κυρώθηκε έξω, αλλά τα εγκλήματα συνέχισε και τα έκανε όμως. Δεν είναι άλλη 17 Νοέμβρη που πρέπει να παίρνει κάτω από τέτοιες προοπτικές και διεξόδους την τύχη των ανθρώπων στα χέρια τους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Ραγκούση. Το νομικό τμήμα, το κομμάτι το δικό σας, ακούσαμε την άποψη την νομική, την καθαρά νομική. Τώρα, οι διαφορές αυτές... Εάν πρέπει να σκοτώνει κάποιος με το πρόσχημα ότι ιδεολογικά δεν του αρέσει ο άλλος και πρέπει να το κάνει πολιτικό το έγκλημα ή ένα σκοτώνει γιατί θέλει να ληστέψει. Δεν το υιοθετώ, κύριε, αυτό εγώ το πράγμα. Όχι, δεν είπα για σας. Δεν λέω καλά έκανε. Μα δεν είπα για σας. Λέω το πολιτικό, επειδή αναφερθήκατε ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Η άποψη η δική μου... Είχε το κίνητρο τη ληστεία. Ναι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, και σήμερα αυτοί οι τρομοκράτες, υποτιθέμενοι τρομοκράτες οι οποίοι χτυπούν
και πήρανε το όπλο προφέρει να σκοτώσει τον αστυνομικό, που σκοτώνουν τον ένα και τον άλλον, και αυτοί μέσα στο πλαίσιο δεν είναι ληστές, και αυτοί έχουν τη νοοτροπία ότι και εγώ κάνω πολιτικό πόλεμο εναντίον του κατεστημένου, του πολιτικού, της άρχουσας τάξης. Έτσι δεν είναι? Ακούστε, όταν αντιμετωπίσουμε τη ζωντανή πραγματικότητα στα μεγέθη που πρέπει, τότε θα έχουμε επιτυχία. Αλλιώς δημιουργούμε ένα κράτος αντιπαλότητος και βίας που η ανασφάλεια θα κυριαρχήσει. Μάλιστα. Και η ασφάλεια πρέπει να υπάρχει. Όχι από την εξουσία. Κυριαρχεί η ανασφάλεια. Κυριαρχεί η ανασφάλεια. Για να τα λέμε. Γιατί νομίζω η ανασφάλεια, λέει η Σοφία, η παραδείση κυριαρχεί και έχει δίκιο. Η χρονική στιγμή που βγήκε, με όλες αυτές τις, αν θέλετε, τις οργανώσεις που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε και στο προηγούμενο επιχείρημα που είπατε, ο Σάββας Ξηρός ήταν μέλος της ομάδας, βγήκε με άδεια, δεν επέστρεψε όμως και συνέχισε την πορεία του με χειρότερη μορφή. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να μας είναι παράδειγμα. Μην τα αεροποιούμε όλα. Σαφώς πρέπει να γίνει μια συζήτηση, μια έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι ο Κουφοντίνας θα κάνει τα ίδια που έκανε ο Χριστόδουλος. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν παίρνω ποτέ δικασία. Δηλαδή, απλά ζυγίζουμε τα πάντα. Δεν είπε η Σοφία. Δεν πρέπει να ζυγίσουν τα πάντα. Ζυγίζουμε, λέει. Πρέπει να ζυγίσουν τα πάντα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραγκούση. Να σας πω κάτι άλλο που εμένα θεωρώ ότι αγγίζει και τα όρια της συνθηκότητας. Αν ένας άνθρωπος που λέτε, όπως αναφέρατε εσείς, έζησε τόσα χρόνια στη φυλακή, ήθελε να βγει έξω στην οικογένειά του, εγώ αυτό το σέβομαι. Μέσα σε εισαγωγικά, με κάποιες προϋποθέσεις. Δεν συμφωνώ, το θεωρώ ανήθικο. Όταν όμως βγαίνει πολύ αεράτος, εντός εισαγωγικών, η λέξη με το σακάκι στον νόμο και ακούω τα συνθήματα για την πάλη, για τη λευτεριά και τα κελιά, εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί, κύριε Ραγκούση. Κοιτάξτε. Δεν βγήκε μόνος του, ούτε με το γιο του, ούτε με τη γυναίκα του. Είχε και άλλους εκεί που τον υποστήριξαν και φώναζαν και αυτό το σύνθημα. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε. Αυτό όμως είναι η εκτίμηση και η άποψή σας. Πρέπει να είναι σεβαστή. Δεν μπορώ εγώ να έρθω να λέω ότι εσείς στην ευθυκρισία σας κάτι που σας ενοχλεί πρέπει εγώ να το θεωρήσω και να το καταργώ. Δεν ζήτησα το σχόλιο. Ούτε να μου... Ποιοι πήγανε και γιατί πήγανε. Αυτοί που πήγανε να χαιρετήσουν μια μορφή αντιεξουσιαστικής πάλης όπως εκπροσωπεί ο Κουφοντίνας. Α, τώρα είναι αντιεξουσιαστική πάλη. Δεν πήγανε να ακούσουν άρρητα ρήματα το πώς θα κάνουν τα ίδια. Μάλιστα. Κύριε Ραγκού, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Βεβαίως. Πάμε να το δούμε το θεματάκι. Πάμε, αλλά πάμε να δούμε το θέμα. Πράγματα, ναι, για να δούμε και τι έγινε μετά στην Βουλή και τα λοιπά. Διότι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τόσο απλά. Δεν γίνεται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ένας άνθρωπος ο οποίος δολοφονεί να λέει ότι εγώ δολοφονώ πολιτικά. Κανένας δεν δολοφονεί πολιτικά. Αρρωστημένα μυαλά είναι αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν. Αντώνη. Όντως στη δίκη της 17 Νοέμβρη, γιατί την παρακολουθούσαμε τότε ως κανάλι και η Σοφία και εγώ, έτσι, και ο Λάμπρος μέσα και όλοι. Λοιπόν, όντως ο Κουφοντίνας ζήτησε συγγνώμη μόνο για τον Αρξαλιά. Γιατί? Γιατί τον θεωρούσε παράπλευρη απώλεια στο Αντάρτικο Πόλιο. Ωραία, για πάμε όμως, να δούμε λοιπόν. Ο Κουφοντίνας, συγγνώμη, δεν σκότωσε μόνο τον Αρξαλιά. Ο Κουβοντίνα σκότωσε τον Ποδοσάκη. Περίμενε, θα τα βάλουμε αυτά. Θα τους δούμε αυτούς που σκότωσε. Αυτοί δηλαδή τι ήταν. Θα τους δούμε. Πάμε να δούμε το θέμα και θα τους δούμε και ποιους έχει σκοτώσει. Πάμε. Εκτός φυλακής για πρώτη φορά μετά από την καταδίκη του για τις δολοφονίες που διέπραξε ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, βρέθηκε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Βγαίνοντας από τη φυλακή, χαμογέλασε και άνοιξε τα χέρια του στους αλληλέγγυους που τον υποδέχτηκαν με το σύνθημα «Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά». Η άδεια είναι ένα δικαίωμα για τον κρατούμενο, ένα δικαίωμα που αποκτήθηκε με αγώνες και θυσίες μέσα στις φυλακές τα προηγούμενα χρόνια. Η συνηγορός του, η Ιωάννα Κούρτοβικ, επιτέθηκε δε σε όσους εκφράζουν τη διαφωνία τους, λέγοντας ότι φωνασκούν και ασχημονούν. Θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε και από εσάς και από όλους αυτούς οι οποίοι παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο έργο το θεσμικό, στις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, χωρίς να έχουν δικαίωμα, να σεβαστούν τον κρατούμενο, να σεβαστούν την άσκηση του δικαιώματος και να πάψουν να φωνασκούν και να ασχημονούν στα κανάλια. Μέσω Twitter ήρθε η πρώτη αντίδραση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι οποιαδήποτε άδεια στον Κουφοντίνα είναι αδιανόητη. Και να έρθει λίγο αργότερα να απαντήσει ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα.
Πέφτουν οι μάσκες λοιπόν. Βλέπουμε ποιοι παρενέβαιναν στη δικαιοσύνη που αρνιόταν το δικαίωμα στην άδεια εδώ και 8 χρόνια, παραβιάζοντας κατάφορα και συστηματικά τον νόμο, ζητώντας επίμονα μια δήλωση αποκήρυξης. Σήμερα δεν έγινε τίποτε άλλο από το πιο απλό και αυτονόητο. Εφαρμόστηκε ο νόμος, ο ισχύον νόμος, ο αστικός νόμος, έστω και με καθυστέρηση 8 ετών. Το μόνο που είναι αδιανόητο, κύριε Μητσοτάκη, είναι το θράσος σου. Μια λέξη μόνο. Siemens. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ και τα θύματα του φαρμακοχέρι, του Λουκά της 17 Νοέμβρη, γιατί τα πράγματα εδώ δεν είναι καθόλου απλά. Για πάμε να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Από το 85, Μονφεράτος, εκδότης απογευματινής. Έφταιγε σε τίποτα. Προχωράμε. Έφταιγε σε τίποτα. Παναγιώτης Ρουσέτης ήταν ο οδηγός του Νίκου Μονφεράτου. Αυτός αν έφταιγε σε τίποτα. Έφταιγε σε τίποτα, ο οδηγός του. Ένας άνθρωπος που έβγαζε το ψωμάκι του. Προχωράμε. Είναι ο Δημήτρης Αγγελόπουλος το 1986. Είναι ο πρόεδρος της Χαλιβουργικής, ο βιομήχανος. Πάμε παρακάτω. Είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, που είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, ο επιχειρηματίας το 1988. Ο ανιψιός του μέγιστου πρόδρομου Μποδοσάκη. Πάει και αυτό, το βγάλαμε μέσα και ξεχάσαμε. Έχουμε το 88 τον Αρντίν τον Ουίλιαμ, τον πλοίαρχο του Αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος υπηρετούσε σαν ακόλουθος στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τη δολοφονία, την πισόπλατη και την άνανδρη δολοφονία ενός ανθρώπου, ο οποίος προσπάθησε να ενώσει αριστερά και δεξιά. Σας το λέω αυτό, είναι ο Παύλος ο Μπακογιάννης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αριστερός, παρακαλώ. Ο Παύλος ο Μπακογιάννης ήταν στην Deutsche Welle Σοφία, και το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι επί 7 ετίας, και ήταν αριστερός. Δεν ήταν δεξιός ο Μπακογιάννης. Πάμε παρακάτω. Προφανώς δεν άρεσε σε κάποιους αυτό. Ο Στιούαρτ, ο Ρόναλντ Στιούαρτ ήταν αυτός ο άνθρωπος, ένας απλός λοχίας φουκαράς της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ούτε κάνει ψηλόβαθμος αξιωματούχος. Ένας λοχίας, λοχιάκος, ο οποίος έβγαζε το ψωμάκι του κι αυτό. Πάμε παρακάτω. Ήταν, αυτός εδώ είναι ο Τούρκος ο διπλωμάτης, ο Τσετίν Γιοργκού, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1991. Εδώ βλέπουμε και την προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. Πάμε, προχωράμε. Έχουμε το 1992 ένα παιδί, ένα φοιτητή, ένα 19χρονο παιδάκι, το οποίο έτυχε να περνάει την ώρα που οι τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη πήγαν να σκοτώσουν τον Παλαιοκρασά. Θυμόμαστε τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Φία Σπύρο. Και ήταν ο Θανάσης ο Ασκαριάν. Και εγώ θα ρωτήσω τον Δημήτρη τον Κουφοντίνα, που υποτίθεται και πιθανό να μας βλέπει. Εάν, κύριε Κουφοντίνα, είχες μπροστά σου τη μητέρα του Αξαριάν και σε κοίταζε με τα μάτια της, τι θα της έλεγες? Ότι ήταν παράπλευρη απώλεια της δικιάς σου άμυαλης βλακείας? Ερωτώ. Έτσι απλά. Εάν το δικό σου το παιδί είχε πεθάνει με τέτοιο τρόπο, θα συγχωρούσες τον οποιονδήποτε εκτελεστή του? Προχωράμε. Για να καταλάβουμε και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ δεν μιλάω για το νομικό κομμάτι, τελείωσε. Το είδαμε τον κύριο Ραγκούση, τελείωσε το νομικό κομμάτι. Ευθύνες για το νομικό κομμάτι έχει όλο το πολιτικό σύστημα. Και η Νέα Δημοκρατία που ουρλιάζει σήμερα θα μπορούσε να τα έχει αλλάξει αυτά τα πράγματα. Και να έκανε ειδικό νόμο για τους τρομοκράτες. Και τελείωνε. Όταν λέμε ισόβια, ισόβια. Ούτε μία ώρα έξω. Τέλος. Όχι τώρα να λέμε ότι φταίει ο ένας και ο άλλος. Και βέβαια ήρθε η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, των αριστερών Μπολσεβίκων Κατσαπλιάδων, οι οποίοι γι' αυτό ήρθανε. Και να τα φέρουν όλα τούμπα. Λίγες μέρες πριν τη 17 Νοέμβρη βγάζουν έξω τον ιδεολόγο καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη. Άμα δούμε και το βιβλίο του Κουφοντίνα θα καταλάβετε, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί μου στέλνουν και μηνύματα, αυτά μου λένε τα μηνύματα. Αν θέλετε να δείτε το σφιγμό του κόσμου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε και τους υπόλοιπους παρακαλώ. Έχουμε τον Μιχάλη τον Βρανόπουλο, τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Το θυμόμαστε όλοι. Έτσι, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τον Σπαχίογλου, τον Σιπαχίογλου, τον Ομέρ. Αυτός ήταν Τούρκος διπλωμάτης. Έτσι. Και γι' αυτό σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες γίνεται χαμός. Τα αναμοχλεύουν κάποιοι. Τα αναμοχλεύουν. Πάμε. Έχουμε τον Κώστα Περατικό, το 97, από τα τελευταία θύματα, τον εφοπλιστή. Προχωράμε. Έχουμε τον Στόντερς, τον Στίβεν Στόντερς, αυτόν τον φουκαρά τον ταξί, από τον οποίο τον εκτελέσανε στον δρόμο.
Έτσι, ήταν στρατιωτικός ακόλουθος στη Βρετανική πρεσβεία. Και το ελεύθερο Ελλάδος στις 17 Νοέμβρη. Γιατί μετά εμπλέκτηκαν οι Βρετανοί. Και από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μετά οι το πρόβλημα της 17 Νοέμβρη. Ήρθαν οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και τους ξεγύμνωσαν συλλαμβάνοντάς τους, χώνοντάς τους στη φυλακή. Ερώτηση. Θα βρεθεί ποτέ το 45 του φαρμακοχέρι Δημήτρη Κουφοντίνα? Ο Δημήτρης Κουφοντίνας που βγήκε έξω σήμερα και έγινε σαν λαϊκός ήρωας δεχτός από μέλη του Ρουβίκονα, το συνιδρυτή του Ρουβίκονα, από πυρήνες φωτιάς και από το γιο, του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτσι. Εγώ δεν δίνω, προσέξτε, δεν καταλογίζω ευθύνη στον πατέρα, για να εξηγούμαστε. Δεν φταίει ο πατέρας για αυτό που κάνει ο γιος. Είναι όμως σημαδιακό. Είναι όμως σημαντικό. Ο γιος του Προέδρου της Βουλής χειροκροτάει και αν ακούσουμε τι έλεγε, εγώ θα έλεγα, παιδιά, θα ένα σύνθημα να βγάλετε. Κουφοντίνα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Γιατί αυτό θα είναι το σύνθημα της νέας γενιάς τρομοκρατών. Κουφοντίνα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Κουφοντίνας. Πάμε στη Βουλή. Πουλάει σαν τους χώρους. Και ο Αμερικανός πρέσβης Σοφία ήταν σήμερα πάρα πολύ. Άμεση ήταν η απάντηση. Έτσι, άμεση. Πόσο συμμετείχες, Αμερικανός? Ήταν. Αλλά σήμερα ο πρέσβης θα είπε όλα. Το 75. Είπε όλα. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν τιμάμε τα θύματα αυτών οι οποίοι σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους. Ενώνω τη φωνή μου με εκείνες προέρχονται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας και εναντιώνονται στην απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών να απελευθερώσει έναν καταδικασμένο τρομοκράτη, δολοφόνο και ηγέτη της 17 Νοέμβρη. Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στους ανεξάρτητους δικαστικούς θεσμούς, ωστόσο η συγκεκριμένη άδεια προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και τις οικογένειές τους. Εδώ στο τελευταίο πρέπει να σταθούμε, όπως προσβάλλει και η απελευθέρωση των εγκληματιών. Τύπου αυτών οι οποίοι σιδερώναν τη γιαγιά, αυτών οι οποίοι σκότωσαν τον Μιχάλη τον Ζαφυρόπουλο, τον συγχωρεμένο, αυτόν ο οποίος, τον αλήτη, τον άνεργο, τον κοπρίτη, ο οποίος το πόνο που ήξερε ήταν να κάνει, να πάει να κλέβει για να πάει να σκοτώσει το κοριτσάκι, τον 32χρονο, και αν ήταν παιδί σας, τι θα λέγατε? Το ερώτημα είναι για κάθε έναν από όλους μας. Εάν ήταν οι δικοί μας οι γονείς, εάν ήταν τα δικά μας τα παιδιά, τι θα κάναμε σε αυτούς εδώ τους αλήτες, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί εγώ έχω ξεκαθαρίσει και το έχω πει τι θα έκανα. Αυτοί εδώ οι τύποι θα έπρεπε να συλληφθούν και να σιδερωθούν στο ίδιο σημείο που σιδέρωσαν τη γιαγιά, για να καταλάβουνε πως πονάει η γιαγιούλα όταν τη σιδέρωνα με το καυτό σίδηρο. Αυτό πρέπει να κάθουν, να πάθουνε. Και όχι να τους χαϊδεύουμε και να τους βγάζουμε έξω. Θα με πείτε ότι είμαι σκληρός πάλι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε σκληροί απέναντι στους εγκληματίες. Αλλιώς τελειώσαμε. Και λάτε να δείτε στη Βουλή τώρα. Μπακογιάννη. Πάμε να δούμε. Εδώ. Την φέτα της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ, στη Βουλή, η οποία πραγματικά έχει και ένα λόγο παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Σκότωσαν τον άντρα της. Σκότωσαν τον πατέρα του παιδιού της. Τι να πούνε τα παιδιά αυτά τα δυο όταν χάνουν τον πατέρα? Τι να πει η μητέρα του Αξαρλιάν που έχασε το παιδάκι της, 19χρονο φοιτητή, χωρίς λόγο? Χωρίς λόγο σκοτώνονται αυτοί. Και ύστερα μιλάμε για δημοκρατία. Ποια είναι η δημοκρατία μας? Αυτή η οποία δέχεται τους εγκληματίες? Όχι. Ο νόμος όμως είναι νόμος. Και πρέπει όλοι οι πολιτικοί να καθίσουν στη Βουλή μέσα και να βρούνε τους σωστούς νόμους. Αλλιώς να μην μιλάει κανένας. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη, παρακαλώ. Κύριε Κοντονή, καταλήξατε θλιβερός απολογητής του Κουφοντίνα. Και σήμερα αυτή η παρουσία σας εδώ προβλημάτισε πάρα πολύ. Διότι το να παριστάνετε πως δεν ξέρετε, δεν το δικαιούστε. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαι νομικός. Ούτε θα μιλήσω για κανένα νομικό πλαίσιο, ούτε κανένα νομικό πολιτισμό. Είμαι μία απλή βουλευτής η οποία αναρωτιέται τι άλλαξε, κύριε Κοντονή, από τότε που ο Κουφοντίνας ζητάει άδειες και δεν του δινόντουσαν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Τι άλλαξε? Ποια είναι... Ρεμίστε, κύριε Κοντονή, ρεμίστε! Ηρεμήστε, η Ζάκυνθος συνήθως έβγαζε πολιτισμένους ανθρώπους, αλλά βλέπω και εξαιρέσεις.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω εγώ, ναι, γιατί έχω λόγο για τον οποίο σας ρωτώ, κύριε Κοντονή. Όταν λοιπόν αυτό το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε, οι άδεια στον Κουφοντίνα την είχαν αρνηθεί. Δεν ήταν ο ίδιος Κουφοντίνας? Δεν ήταν τα ίδια δεν ήταν ίδιος ο νόμος? Δεν είχε βγάλει ο κύριος Κουφοντίνας το βιβλίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο οποίο έλεγε πως το βράδυ που δολοφόνησε πισόπλα τον Παύλο Μπακογιάννη είχε πάει σε τραπέζι, σε ταβέρνα και έπινε και χαιρότανε για τη μέγιστη επιτυχία του φόνου? Όταν θα καταλάβεις, συνάδελφε, τη σχέση θα είναι αργά. Διότι υπάρχει όσο το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά άλλους, είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε μεγάλους λόγους και είναι και θρασής ο συνάδελφος. Αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο απ' όλα είναι η επιλεκτική σας ευαισθησία. Εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριε Κοντονή, όταν βγήκε η απόφαση για την Ιριάννα, θεωρήσατε καθήκον σας να τη στυλιτεύσετε. Δεν ήταν δικαστική απόφαση τότε? Περίμενα τουλάχιστον από εσάς σήμερα να σηκωθείτε απάνω και να πείτε: λυπούμαστε, δεν συμφωνούμε. Αλλά δεν έχετε τα κότσια να το κάνετε, κύριε Κοντονή μου, διότι όλο το παρεάκι συλλογικότητες Α, Ρουβίκονας, συλλογικότητες Β, είμαστε ένα και το αυτό. Και όταν θέλουμε να τους καλύψουμε, είμαστε πρώτοι στις καταδίκες. Όταν πρόκειται να καλύψετε ή να καταδικάσετε ένα δολοφόνο που σκότωσε 11 ανθρώπους, κρύβεστε, κύριε Κοντονή. Έσκος. Λοιπόν, και να δούμε και την αντίδραση του κυρίου Πάνου Καμένου, του συγκυβερνήτη. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τι είπε. Η άδεια σε Κουφοντίνα αποτελεί απόφαση της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, βεβαίως, και σε πολιτικό επίπεδο διαφωνώ απόλυτα. Να θυμίσω στη Νέα Δημοκρατία ότι επί κυβέρνηση Σαμαρά, πάλι από τη δικαιοσύνη, έλαβε άδεια ο Ξηρός και δεν επέστρεψε. Θέλω να πω, κύριε Καμένε, μία φορά, εάν πείτε την αλήθεια, είναι θέμα απόφασης δικαιοσύνης? Αλήθεια το λέτε? Δεν το γνωρίζετε ή λέτε πάλι ψέματα από τα πολλά που λέτε συνεχώς? Είναι το Συμβούλιο των Φυλακών, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Δεν έχει θέμα η δικαιοσύνη με αυτό. Καταλάβατε. Το οποίο όμως πού στηρίζετε, Αντώνη? Να τα ξαναπούμε, να ακούσει και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης, γιατί μάλλον δεν ξέρει. Η δικαιοσύνη, όλα. Έφαγε τη φόλα τη μεγάλη η Νέα Δημοκρατία με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Ναι. Άλλαξε προς το χειρότερο, αλλά όχι ριζικά, το νομοθετικό πλαίσιο. Και η κυβέρνησή σας, κύριε Καμένο, το 2015 με τον νόμο Παρασκευόπουλου, ξανααλλάξε το νομικό πλαίσιο. Και το Συμβούλιο των Φυλακών, όπως σωστά είπε, Αντώνη, με βάση το νομικό πλαίσιο που έχει ορίσει ο νόμος Παρασκευόπουλου, αποφάσισε. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ισχύουν. Όχι όπως μας βολεύει πολιτικά. Όχι, δεν είναι όπως μας βολεύει. Το λέω για τον Υπουργό. Ναι, όχι, δεν είναι όπως το βολεύει. Είναι όπως το γουστάρει να προπαγανδίσει το θέμα για να περάσει την κοινή γνώμη. Τι σημαίνει πολιτικά, Σοφία? Και ουσιαστικά, Σοφία, δεν ήταν αντίδραση αυτή η πολιτική. Όχι, βέβαια. Κύριο Καμένο, γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος Καμένος, όταν θέλει να αντιδράσει και όταν θέλει να πει κάτι, βρίσκει τον τρόπο. Με ένα μήνυμα μέσω Twitter, ουσιαστικά για να καλύψω τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και να απλώς να αναφέρω ότι κάτι κι εγώ είπα, δεν έχει καμία ισχύ. Και βέβαια όλα αυτά, να δω πώς αντιδράσει ο κύριος Καμένος στην ανάρτηση που έκανε ο Ρουβίκονα σήμερα. Πάμε που να δούμε. Για την πάμε να δούμε, παρακαλώ, του την του Ρουβίκονα, ο οποίος ήταν και παρόν στο χειροκρότημα όταν έβγαινε Φυλάκη. Ο λαϊκός ήρωας, ο Κουφοντίνα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Σηκωμένο σακάκι στον νόμο, το αριστερό χέρι σηκωμένο. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, την αντίδραση του Ρουβίκονα. Ανάσα λευτεριάς για τον επαναστάτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Μετά από 15 χρόνια εγκλεισμού, δεν λύγησε. Παρόλα που δεν υπάρχει τίποτα πιο δελεαστικό για έναν εχμάλωτο από την έστω στιγμιαία απολευθέρωσή του. Δεν εμφάνισε τις ιδέες του σαν σφάλματα του παρελθόντος, δεν τις ξεφτύλισε, έτσι τις κράτησε ζωντανές. Άρα μετανόητος. Λοιπόν, άρα σοφρονισμός δεν υπάρχει για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, βέβαια. Άρα τι κάθομαι και ακούω, ρε παιδιά. Είναι λοιπόν τώρα ο καθοδηγητής, ο ιδεολογικός καθηγητής του Ρουβίκονα. Όπως δεν περίμενα ποτέ από το γιο του Κουφοντίνα να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Διότι, αγαπητό μου παιδί, επειδή είσαι νέος, στο λέω,
Εάν είχες χάσει εσύ τον πατέρα σου από μένα και εγώ έβγαινα με αυτόν τον τρόπο από τη φυλακή, ξέρεις τι θα θέλεις να κάνεις? Να με σκοτώσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Πέφτουν οι μάσκες λοιπόν. Βλέπουμε ποιοι παρενέβαιναν στη δικαιοσύνη που αρνούνταν το δικαίωμα στην άδεια εδώ και 8 χρόνια, παραβιάζοντας κατάφορα και συστηματικά τον νόμο, ζητώντας επίμονα μια δήλωση αποκήρυξης. Σήμερα δεν έγινε τίποτε άλλο από το πιο απλό και αυτονόητο. Εφαρμόστηκε ο νόμος. Ο ισχύον νόμος. Αυτό ακριβώς. Ο αστικός νόμος. Έστω και με καθυστέρηση 8 ετών. Το μόνο που είναι αδιανόητο, κύριε Μητσοτάκη, είναι το θράσος σου. Μια λέξη μόνο. Ζήμες. Τι σχέση έχει, κύριε παιδιά, το θέμα της Ζήμες. Ένα λεπτό. Με το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει το γαμπρό του. Τι σχέση έχει το θέμα της Ζήμες, του σκανδάλου της Ζήμες? Το οποίο είναι τεράστιο σκάνδαλο, θέμα, πράγματι. Τεράστιο θέμα, το έχουμε ξεσκίσει. Και πρέπει να πάει να καταθέσει και ο Μητσοτάκης και η Ντόρα και αυτά τα οποία με το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει το γαμπρό του. Και η Μαρέβα να πάει. Και γιατί δεν έδωσε ο γιος του Κουφοντίνα μια ανάλογη ανακοίνωση στον πρωθυπουργό για το τι έχει κάνει για τη Ζήμες? Αλλά τα πούμε μετά αυτά. Τότε η ακροδεξιά να κάνει μια οργάνωση να σκοτώνει τους αριστερούς. Οι αριστεροί να έχουν μια οργάνωση να σκοτώνουν τους δεξιούς και να βρίσκεται το πολιτικό σύστημα να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ό,τι γινόταν στην Ιταλία, το 1960. Ό,τι γινόταν, μπράβο, στην Ιταλία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και επικίνδυνο. Ξέρετε πόσο εύκολα γίνεται. Επικίνδυνος, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Παραμονές 17 Νοέμβρη, φτιάχνετε την κατάσταση έτσι ώστε να δώσετε λαβή να γίνει αυτή η απίστευτη. Το απίστευτο καραγκιοζηλίκι μέσα στη Βουλή. Γιατί πρόκειται περί καραγκιοζηλίκι. Ο άλλος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει το παιδί του, έχει χάσει τον πατέρα του, έχει χάσει τον αδερφό του, τον γαμπρό του και εσείς του λέτε κουταμάρες, κύριοι και κυρίες βουλευτές. Έχουμε, τι να πω, θα έχουμε μετά στο δεύτερο μέρος και άλλα πράγματα να πούμε. Γιατί έρχομαι και τα κοψίματα, έρχονται οι έστολοι πλέον όλοι και οι στρατιωτικοί και οι. Πυροσβέσεις και τα λοιπά, χάνουν και αυτοί λεφτά. Κύριε Καμένα, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα ποτέ. Έτσι. Ξέρει, όλα. Ξέρει. Να δούμε τι γίνεται με, το περιβόητο, με την περιβόητη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα πυρομαχικά. Πού πήγαιναν αυτά άλλωστε? Άρα, γιατί οι Σαουδάραβες που έχουν δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, δεν πάνε να πάρουν τα πυρομαχικά που τα θέλανε τόσο γρήγορα? Τι γίνεται εκεί με την Ιεμένη? Τι γίνεται ότι που μπαινόβγαινε ο Παπαδόπουλος, λέει ο Μεσάζων. Εδώ και ένα χρόνο, τον Αύγουστο του 2016, στο Υπουργείο Άμυνας, τίποτα για όλα δεν ξέρει τίποτα κανένας. Μόνο ένας φουκαράς ταξίαρχος, ο διευθυντής, τον κύριο Σιβάσεων, ο οποίος τα κατήγγειλε και τον έχουν βγάλει τρελό. Μέσα στο ΓΕΣ έχουν περάσει ότι αυτός ο άνθρωπος ρεζίλεψε το στράτευμα. Αυτό έχουν περάσει, κυρίες και κύριοι. Αυτό δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι πως παλιά. Έκλεβε ο Τσοχαντζόπουλος, ο Σβόκος, ο Παπαντονίου, δεν ξέρω ποιοι κλέβανε εκεί πέρα μέσα, όλοι. Ο Παραγκιουδάκης ήταν αρχηγός, δεν ήξερε τίποτα. Ο Τόσκαφ ήταν διευθυντής του γραφείου του αρχηγού, δεν ήξερε τίποτα. Οι μίζες φυρίζουνε, δεν ξέρει τίποτα κανένας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί αυτή η χώρα, όπως είπε πολύ σωστά ο Σάββας ο Καλλιτερίδης, πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς, γιατί αυτοί οι πολίτες, οι Έλληνες, οι φουκαράδες, όπως μας έχουν καταντήσει, δεν πρόκειται να βρούμε άκρη ποτέ. Ποτέ! Έτσι όπως πάνε. Λοιπόν, κολαγόνο 2, 11, 1600.